Είναι γεγονός ότι ο κύριος Πασχαλίδης μου έχει παραδώσει προλίγου τόσο το πόρισμα των ποινικών ανακριτών που είχαν διοριστεί, όσο και το ειδική του έκθεση σχετικά με το υποδιερεύνηση θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα επίπονο έργο το οποίο έχει ήδη εκπεραιωθεί και ογκώδες είναι το αποδεικτικό υλικό που έχει συλλεγεί. Γι' αυτό θα τύχει της πρέπουσας μελέτης προσεκτικά όπως απαιτείται και όταν είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις θα κοινοποιήσουμε τις αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε. Άρα αυτές οι αποφάσεις δεν αναμετράνε εντός Φεβρουαρίου. Δεν θα θέσουμε χρονοδιαγράμματα, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή δουλειά όσο απαιτηθεί. Με γνώμονα βέβαια ότι πάντοτε οι υποθέσεις αυτού του ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρώνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Κύριε Πασχάλη. Είναι δύο εκθέσεις ή τρεις, διότι είχε κάνει χωριστή έκθεση και ο κύριος Πασχαλίδης ανεξάρτητα από την κοινή της αρχής. Να σας πω, είναι το πόρισμα των ανακριτών και η έκθεση δική μου ως εποπτεύων μέλος της Επιτροπής. Η τρίτη που εσείς θεωρείτε τρίτη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απόφαση της Επιτροπής κατόπιν που εμελέτησε το πόρισμα και την έκθεση. Κύριε Πασχαλίδη, ένα σχόλιο τώρα που παραδώσατε για το πόρισμα. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από πλευρά σας όταν βγήκαν οι πρώτοι αριθμοί για τα μέλη της αστυνομίας τα οποία διερευνούσατε. Πώς θέλετε να σχολιάσετε αυτό? Αντιδράσεις από πλευρά μου δεν έχουν δηλωθεί ούτε έχουν βγει. Εκείνο το οποίο έχω αντέδρασα ήταν όταν ερωτήθηκα να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω κάποια δημοσιεύματα συναδέρφων σας που αναφέρονται σε αριθμούς και εισηγήσεις για ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Και είπα ότι δεν μπορώ να ούτε να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα. Σήμερα μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό που έχετε παραδώσει το πόρισμα? Όχι, όπως έχω δηλώσει προηγουμένως, σε άλλες περιπτώσεις η δημοσιοποίηση του περιεχομένου του πορίσματος ή της έκθεσης του εποπτεύοντος απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Μάλιστα. Άρα ουδέποτε έχω εγώ προβεί σε είτε δήλωση αναφορικά με το πόρισμα ή την έκθεση είτε η επιβεβαίωση ή διάψευση πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιοποίησης. Κύριε Γιάννη. Υποβάλλεται εισηγήσεις ωστόσο. Και είναι θέμα του Γενικού Εισαγγελέα, θα αποφασιστεί η ποινική ή όχι. Ακριβώς. Εμείς στη βάση του αποδεικτικού υλικού που έχει συλλεγεί, καταλήξαμε σε συμπεράσματα και υποβάλλουμε εισηγήσεις προς το Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος είναι ο αρμόδιος να αποφασίσει και να πάρει την τελική απόφαση. Μάλιστα.